νιώθω περήφανος και ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι όλοι σε αυτό το βήμα σαν πρόεδρος της ΑΕΚ. Και αυτό γιατί τους τελευταίους 18 μήνες όλοι μαζί, επαναλαμβάνω όλοι μαζί, έχουμε καταφέρει πολλά. Αναδιοργανώσαμε το σωματείο μας, εσκληρώνουμε τις ακαδημίες μας, έχουμε βάλει τα οικονομικά μας σε τάξη. Είμαστε πρώτο πυλό για να ξεκινήσουμε το ποδοσφαιρικό μας γήπεδο και όλα τα αθλητικά μας τμήματα ανεξαιρέτως έχουν εξαιρετική πορεία. Συγκεκριμένα, η γυναικεία μας ομάδα ποδόσφαιρας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, ενώ αγωνίστηκε στον τελικό του κυπέλλου. Η ομάδα φούτσαλ στην Παρθενική της εμφάνισε στην πρώτη κατηγορία κατάφερε να προκριθεί στο τελικό του κυπέλλου. Η ποδοσφαιρική μας ομάδα έφτασε στα ημιτελικά του κυπέλλου και διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, διεκδικώντας ακόμα και τον τίτλο. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως, η πιο σημαντική διάκριση της χρονιάς προήλθε από την καλαδοσφαιρική μας ομάδα, που κατάφερε για δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια να στεφθεί πρωταθλήτρια. Όλες αυτές οι εξαιρετικές εκδηλώσεις των αθλητικών μας τμήματων είναι αποτέλεσμα της ενότητας, της ηθικής σας στήριξης προς το Συμβούλιο, της οικονομικής σας συνεισφοράς και της θετικής σας προσέγγισης σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε. Σας ευχαριστώ όλους. Μια και απόψε η βραδιά ανήκει στην καλαδόσφαιρα, θα ήθελα να εκφράσω τις τρεμμένες μου ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της καλαδοσφαιρικής ΑΕΚ και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Ανδρέα Λευκαρίτη. Στην κατάκτηση του τίτλου είναι τεράστια. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο του Σωματείου θα βρίσκεται πάντα δίπλα στην κρατοσφαιρική ΑΕΚ, όπως και σε όλα τα αθλητικά τμήματα του Σωματείου μας, καθώς η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ποδοσφαίρο. Άλλωστε, έτσι δημιουργούνται και αποτελούν πρότυπα οι μεγάλοι σύλλογοι. Παράγουν πολιτισμό, υγιή τμήματα σε όλα τα επίπεδα και σωστούς ανθρώπους, αθλητές, σε μια κοινωνία που τόσο πολύ τα χρειάζεται. Τελειώνοντας, θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στον αυριανό αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Όπως ξέρετε, η ομάδα μας πάει για τη νίκη. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα όμως, το γεγονός ότι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος διεκδικούμε το πρωτάθλημα, είναι πρωτόγνωρο για μας. Και αυτό μας δίνει κουράγιο και δύναμη για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά και καλή πράξη.